Πεθέρα. Εσύ θα το ζυμώσεις το καρβέλι και τη μέρα του γάμου θα μπήξεις 3 κεριά, θα το βάλεις στο κεφάλι σου και θα υποδεχθείς το γαμπρό στην πόρτα. Εγώ θα υποδεχτώ τον Αντώνη στην πόρτα και θα έχω στο κεφάλι με ένα καρβέλι με 3 κεριά. Και θα χορεύεις. Αν πες με έτσι, δε, γιατί έτσι σκέτο δεν μου κόλλαγε το υπερθέαμα. Και μετά. Μετά θα πιάσω δουλειά στο τσίρκο με τράνο. Δεν σε καταλαβαίνω, Συμπεθέρα. Πώς, αν έχω καταφέρει να κάνω όλα αυτά που μου είπες, κρίμα θα πάω χαμένο τέτοιο ταλέντο. Θα έχουμε και άλλα έθιμα εμείς εκεί, αλλά δεν ταιριάζουν στην περίσταση. Ναι, και πείτε μας. Δεν ταιριάζουν, ασπασία μου, δεν ταιριάζουν. Είναι για όταν η νύφη δεν είναι... Πώς να το πω τώρα. Ναι. Όταν η νύφη δεν είναι χαλασμένη. Χαλασμένη, τι είμαι, κονσέρβα. Μήπως θα τσιμπήσουμε κάτι, ασπασία με ένα μεζέ, κάτι. Άσε μέσα, με θέλω να ακούσω τώρα. Τι εννοείται χαλασμένη. Εννοώ όταν δεν είναι παρθένο. Το μετράτε αυτό στον τόπο σας, ε? Και που το μετράμε, ασπασία μου, και που δεν το μετράμε. Μήπως απλώνεται και το σεντόνι. Δωρείτε, σε παρακαλώ, λίγο σεβασμό στην πεθερά σου. Εδώ και φιλεύω να με περάσει το απογετρό για να με κάνουν νύφη. Ας πρόσεχες, Βεντορίτα μου. Εγώ γιατί δεν διατρέχω τέτοιο κίνδυνο. Μπράβο, ασπασία μου, μπράβο σου. Δεν μου λέτε μήπως θα με κοιτάξετε και στα δόντια. Στα δόντια κοιτάμε τις φοράδες. Πάλι καλά, τη γλίτωσα. Δωρείτε, φτάνει, σε παρακαλώ. Εγώ φταίω που κάθομαι και μιλάω μαζί σας. Νιάτα, τι να πεις τώρα. Ο καθής με την ανατροφή του. Τι γίνεται εδώ, τα λέτε οι συμπεθέρες. Ναι, ρόκα μας, λίγο να γλέσουμε. Άντε, φτιάξε μου ένα τσάι. Πόσο χαίρομαι, Φωτεινή. Ήρθες και άνοιξε το σπίτι μας. Καρδιά μας. Εμείς από την κηδεία και μετά δεν είχαμε επισκέψεις. Τι κηδεία του κάνατε του Μακαρίτη. Μεγαλοπρεπή, όπως του άξιζε. Εγώ στον Βιλτιάδη μου είχα 2 δεσπότες, 3 αρχιμανδρίτες, τον επίσκοπο Κονίτσης, τη Μαντολινάτα του Δήμου, τη Χοροδία Τρικάλων. Και τον Γιώργο Νταλάρα σε φιλική συμμετοχή. Μωρέ, ήταν σε τουρνέ, νομίζεις πως δεν το σκέφτηκα. Μπράβο, Φωτεινή. Άξιος ο μισθός σου. Και μόνο αυτό. Μυρολόγησε. Τον έκλαψα γοερά. Να σκεφτείς την ώρα που τον κατέβαζαν στον τάφο, γαντζώναμαι από το φέρετρο. Σκαλιστή καρυδιά, 25.000 τότε. Γαντζώναμαι που λες από το φέρετρο και αρχίζω να σπούζω. Πού πας, Μιλτιάνη μου, πού μ' αφήνεις, Μιλτιάνη μου. Πάρε με, πάρε με, πάρε με, πάρε με. Αλλά γίνεσαι. Δεν. Ακούς. Ακούς πως φέρονται οι σωστές χείρες. Σιγά έμαρβαινε έπεφτα και μέσα στον τάφο. Μπράβο, Φωτεινή, τον τίμησε στο Μακαρίτη. Τον τίμησα και τότε και κατόπιν. Να σκεφτείτε, μιλάμε τώρα σαν γυναίκες, έτσι. Και σαν χείρες. 13 χρόνια χείρα, το χρώμα της κοιλώτας μου δεν το έχει δει άντρας. Έφυγε, Φωτεινή, αυτός είναι ο μόνο, μπράβο. Αχ, είναι άλλες που ούτε έξω από το νεκροταφείο δεν περνάνε. Για μένα το λέει τώρα αυτό. Τι να πάει να κάνω κανείς το νεκροταφείο, αφού σου είπα δεν μπορώ. Ψυχοπλαγώνομαι. Και εγώ γιατί πηγαίνω. Εσύ οφείλεις να πηγαίνεις. Να εξοικειώνεσαι σιγά σιγά με το περιβάλλον. Τι ακούς. Και όνομα του Θεού, τι κουβέντα ανοίξαμε μέρες που είναι. Λοιπόν, άντε, στη χαρά των παιδιών μας. Μα έχουμε να κάνουμε μια χαρά. Μια χαρά. Κατάλαβες, άσε με, έχω πάρει λάθος δρόμο. Αν ήθελε δηλαδή το αγώνα με μια σωστή χείρα, έπρεπε κανονικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε να φοράω μαύρο τσεμπέρι για να μιλολογά. Καλά, ξέρεις τι έχω ακούσει. Άμα λέει χείρα κάνει καμιά κουτσουκένα, μου καρύτσι αλλάζει πλευρό. Καλά, αν ισχύει αυτό, δικό μου βαρελάκι θα κάνουμε στο μνήμα. Καλά, δεν μου λες. Και τώρα δηλαδή πάτε για ραβόνα. Τι να κάνουμε, έτσι πώς είναι τα πράγματα. Καλά, εσύ έτσι άνετα το αντιμετωπίζει. Έτσι κι αλλιώς άσε με έπρεπε να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Η ζωή ανοίξει τα νιάτα. Εσύ τι θα κάνεις. Ξέρω εγώ, το μοναστήρι να καλά. Θα μονάσεις. Μόναζα που μόναζα τόσα χρόνια, τώρα το κάνω και επισήμως. Εδώ που τα λέμε τώρα τελευταία δεν μόναζες τόσο πολύ. Εντάξει, έκανα ένα διάλειμμα. Ευχάριστο μουσικό διάλειμμα. Σαν μου το χτυπάς μια ζωή. Δεν μου λες τώρα, αυτός θέλει να ραβωνιαστεί. Σαν πως ξέρει τι θέλει κι αυτός. Μα αν χαθεί το κτίνος, το ρεμάλι. Εγώ πάντως άσα μου τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει. Και να σου πω, Χριστίνα μου, εσύ ξέρεις. Πάντως αν είναι να πας σε μοναστήρι, να πας σε μεικτό. Υπάρχει ένα στην άφηβο. Ας τα κάνω, κι ας τα κάνω. Καλέ, τι φαντάστηκες, κα, για όνομα του Θεού. Συναντήτως τον Όρφωνο στην Εσπερινό. Καλά, έχω αργήσει πάρα πολύ στο κομμωτήριο. Ο Ντανέτο θα με σκοτώσει τον Τζέστρο. Βασιλιάς, αγάπη μου. Θα τηλεφωνήσω με. Ένα, γεια σου, μωρούλη μου. Γεια σας. Έμαθα και τα ευχάριστα να τα πω. Όπως θέλετε, πέστε τα. Με το καλό. Ενοχλώ. Τι σας. Έλεγα, μια και τόσα χρόνια λόγω πένθους δεν γιορτάζατε. Φέτος που είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι, να στολίζαμε ένα δέντρο. Να στολίσετε. Τίποτα άλλο. Σκεφτόμουν, αν μπορείς βέβαια, να περάσεις εσύ με το αυτοκίνητο να πάρεις το δέντρο. Μπορώ.
Για Στολίδια, μην ανησυχείς, θα τα πάρω εγώ. Να κάνω αυτή την έκπληξη στην Τωρίτα, της αρέσουν αυτά. Εσύ ξέρεις. Βέβαια, όχι μόνο για την Τωρίτα, για όλους μας ήταν ωραίο ένα δέντρο. Για όλους σας. Εγώ θα πάω για τις γιορτές στην Κούρα. Δεν βλέπω την ώρα να πλέξω ζυπουνάκι εγώ. Ωραία, δεν είναι. Όνειρο είναι, αγόρι μου, όνειρο είναι. Να στα χέρια σου, Αντώνη. Σκέτο ποίημα, εσύ με τώρα. Με τι ποίημα, καλέ. Έπος, έπος είναι αυτό. Καλέ, πώς είναι εκείνο το ποίημα για το δέντρο, πες το, βρε συμπεθέρα. Γιάννη, γιατί έκοψες το δέντρο, γιατί. Όχι αυτό, καλέ. Άντε και του χρόνου. Και του χρόνου να τα στολίσεις στο σπίτι σου, αγόρινα μου. Καλά, η Τωρίτα θα πάει την πλάκα της, ε. Όπου να είναι, έρχεται. Καλά είναι και γαμό. Δεξιοτέχνης ο Αντώνης μου. Στο κλαρίνο. Έχει καλέ, πιάνουν τα χέρια. Άσο γι' αυτό είναι να λέγεται. Ο Αντώνης μου κάρβουνο πιάνει και... Κάρβουνο τα φίλοι. Κύριε Τωρίτα, καλά. Πάρ' και ένα υπογλώσιο, καλού κακού εσύ. Συγχύστηκε η συμπεθέρα. Θόλου